Τα νησιά δεν μπορούν να κολυμπήσουν. Τα νησιά είναι μόνα τους διάσπαρτα σε ένα απέραντο αρχιπέλαγο γεμάτο από νησιά. Τα νησιά δεν πάνε σε επισκέψεις. Τα νησιά γεννιούνται γυμνοί κολυμπητές και πεθαίνουν σαν νησιά. Τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από νησιά. Νησιά χτισμένα πάνω σε σίγουρες βάσεις, συμβιβασμούς, σκοτεινές ιδεολογίες και θρησκείες. Νησιά στη μοναξιά τους, σίγουρα πάνω στις βάσεις τους. Τούτη τη σιγουριά της ύπαρξής του θέλει να αφήσει το μοναχικό νησί να ξαναγίνει ο γυμνός κολυμπητής, αρχίζοντας από την αρχή ξανά τη ζωή του. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο νησί, κατάλαβε ότι έπρεπε να πετάξει από πάνω του ότι μέχρι τώρα οριοθετούσε τη σχέση του με τον κόσμο. Στον κόσμο που άφησε, λέξεις όπως φιλοξενία, εμπιστοσύνη και φθήτητα έχουν ήδη αρχίσει να χάνουν τη σημασία τους. Η προγραμματισμένη ζωή της πόλης δεν αφήνει περιθώρια για αυθορμητισμούς. Αισθάνονταν ότι εδώ είναι τα πράγματα διαφορετικά. Σε τούτο το ταξίδι, θέλει να πλουτίσει τη ζωή του με τις εμπειρίες που δίνουν οι εμπειρίες των συνανθρώπων του. Να ακούσει τις διηγήσεις τους, να πιει κρασί μαζί τους. Αποφάσισε να κρατήσει ημερολόγιο. του Θερηστή. Είμαι σε ένα μικρό αιγαιοπελαγίτικο νησάκι με δύο χωριουδάκια. Στην παραλία υπάρχουν μερικά σπίτια, τρεις ταβέρνες και ένα ουζάδικο. Το μεγαλύτερο μέρος της παραλίας είναι για τους κολυμπητές και το υπόλοιπο προβλείται για τα λίγα ψαροκάικα του νησιού. Σε κέριο σημείο, στρατηγικά πλασαρισμένο, βρίσκεται το μαγαζί του Χαραλάμπη, η Λάμπη. Κάτι μεταξύ ταβέρνας και μπακάλικου. Εδώ υπάρχει και το μοναδικό δημόσιο τηλέφωνο με μετρητή. Και σήμερα που θα έλθει το ferry boat, έχουν κατέβει στο μαγαζί του Λάμπη παραθεριστές και κάτοικοι. Στο μαγαζί του υπάρχει ό,τι θέλεις. Τρόφιμα, αναψυκτικά, φρούτα, παγωτά, ασπιρίνες και μια κουζίνα για μεζέδες. Τούτη τη στιγμή μάλιστα είναι μέσα και ένας στρασαρισμένος Γάλλος τουρίστας με το φορητό κομπιουτεράκι του. Διαμαρτύρεται ψηλόφωνα, με το δίκιο του πρέπει να ομολογήσω, για τα χάλια του τηλεφώνου. Τρεις μέρες προσπαθώ να πιάσω Παρίσι από αυτό το τηλέφωνο χωρίς να το κατορθώνω και κανένας δεν βοηθάει. Ο Λάμπης θέλει να δείξει κατανόηση, ο Γάλλος Γιούπης ζητάει κατσαβίδι και εγώ παρακαλώ το Λάμπη να πάω μαζί του στη γύρα που θα πάει να πουλήσει τα καρπούζια του. Φως φανάρι, τούτο το νησί δεν είναι κατάλληλο για παραθεριστές με κομπιουτεράκια.
Ο Λάμπης είναι γύρω στα 65. Πολυλογάς, γεμάτος ζωντάνια, έμπορας μέχρι το κόκαλο. Ο Λάμπης είναι ο ένας και μοναδικός στο νησί. Κάθε μέρα, τώρα το καλοκαίρι, γυρνάει με το τρίκυκλό του από χωριό σε χωριό. Λίγοι οι κάτοικοι, μικρά τα χωριά, μεγάλες οι τιμές του ρέκτη επιχειρηματία Λάμπη. Και από ό,τι κατάλαβα, οι διαμαρτυρίες μάλλον ανύπαρκτες. Και η όρεξή του για χρήμα ατελείωτη. Α, ειδικά εχθές έφερα, μου στείλανε 56 κιλά σταφύλια και έχω πουλήσει προς το παρόν 22. Τα άλλα φύγανε όλα για πέταμα. Τζομάτι έφαγε το μοσχάρι. Για να είμαστε ανακαλυμμένοι λοιπόν, να βάλουμε καμιά θέση παραπάνω για να ανακαλύψουμε. Αλλά πού να καλύψουμε, δεν καλυπούμαστε. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Διότι είναι φτωχός ο κόσμος, δεν έχει. Τι είναι εδώ, τι αυτοί εδώ πέρα που τα λέμε δεν μπορούν να πάρουν το ψωμί. Πόσο μάλλον τα φρούτα. Πόσο μάλλον τα φρούτα. Που είναι μικρός ο τόπος. Τι να κάνουμε να ζήσουμε. Κτηνοτροφία τώρα στα τελευταία χρόνια έσβησε κι αυτή. Και δεν έχει καμιά δουλειά. Η θάλασσα και αυτή φτώχεψε. Τι να κάνει ο κόσμος. Ο Λάμπης είναι σαμιώτης. Ο ίδιος κανονίζει τις τιμές των προϊόντων του. Αντιπροσωπεύει στο νησί το ταχυδρομείο, την τράπεζα, τον ΟΤΕ, τα καύσιμα. Φέρνει όλα τα τρόφιμα και τα ποτά. Δανείζει χρήματα, έχει πολλά στρέμματα γης και ζώα. Ο Λάμπης είναι ένας αντάξιος εκπρόσωπος του καπιταλισμού. Και το νησάκι, μια μικρογραφία του κόσμου που άφησα πίσω μου. Ξεκίνησα από κτηνοτρόφος. Μέχρι έμπορα τελευταία, σε αυτό το νησί το Μικελάκι. Και κάργουνα έκανα και κομπρίδες διάλεια και τι δεν έκανα, όλα τα έχω κάνει. Δεν υπάρχει πράγμα που να μην το έχω κάνει ζωή μου. Και τον οργανωπαίχτη έκανα και τον ψάλτη κάνω και τι δεν κάνω. Γιατί είναι τόσο πολύ μικρό το νησάκι και για να ζήσει κανείς πρέπει να τις κάνει όλες τις δουλειές. Γεωργός, 30 χρόνια γεωργός, γεωργός κτηνοτρόφος. Με 400 κεφάλια εγώ πρόβατα. Για ένα fast foodere όπως εγώ, ήταν το ψήσιμο του ψωμίου μια πανδεσία για την όσφρηση και την όραση. Αλλά θέαμα ασυνήθιστο, ακόμη και για το νησί. Ένα θέαμα που ευωδιάζει, μα που σπάνια ζυμώνεται. Και όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλα τα μικρά νησιά. Το ψωμί εδώ το αγοράζουν και αυτό από το Λάμπη, που το φέρνει από τη Σάμο. Δεν είναι λοιπόν παράξενο το γεγονός ότι το ψωμί είναι ακριβό
και ότι το χειμώνα, όταν φυσάει πολύ, μένει το νησί χωρίς ψωμί για μέρες και πολλές φορές για εβδομάδες. Το ταξίδι του τον έμαθε ότι οι δύο έννοιες χρόνος και χρονομέτρηση είναι έννοιες που αφορούν τον κόσμο που άφησε και μεταφράζονται σε χρήμα και κατά αποκοπή εργασία. Από τώρα και στο εξής, η δεδομένη στιγμή, το τώρα, θα γίνουν οι έννοιες του χρόνου για αυτόν. Κάθε λεπτό της ζωής του θέλει να το ζει σαν να είναι το τελευταίο του. Σήμερα το πρωί συνάντησα τον γέρο Παπά στην παραλία. 85 χρόνων και πατέρα 10 παιδιών. Ήθελα να τον ρωτήσω για τον παππού του, που ήταν και ο πρώτος που κατοίκησε το νησί τον περασμένο αιώνα. Μα από ό,τι είδα, ο γέρο Παπάς ήταν απασχολημένος με τον μπάνιο του και το περιβάλλον του. Για το ποιος κατοίκησε πρώτο στο νησί, λίγα ξέρουμε γι' αυτό. Βλέπεις, οι σελίδες ιστορίας χρειάζονται πολύ πιο σπουδαία γεγονότα από αυτά που το νησί είχε να προσφέρει. Ένα είναι βέβαιο, ότι όλα αρχίσανε, μα πώς αλλιώς, με το γυμνό κολυμβητή φυσικά. Ο κολυμβητής ή οι κολυμβητές διαπίστωσαν ότι είχαν φτάσει σε ένα νησί χωρίς ναούς, χωρίς τείχος, με μόνους κατοίκους τα αγριοκάτσικα. Στο μικρό νησάκι έβρεχε πολύ το χειμώνα και του δώσαν το όνομα Ιετούσα, που στη γλώσσα του σημαίνει τόπος βροχερός. Οι ταξιδιώτες είχαν έλθει από την Ελληνική Μίλητο. Οι Βυζαντινοί έδωσαν στο νησάκι το όνομα Τραγέα και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ακατοίκητο. Μέχρι τον περασμένο αιώνα, το μοιραίο 1821, που ο παππούς του γέρο Παπά, που ζούσε στην Πάτμο, αποφάσισε να μετοικήσει εδώ. Απόκτησε 20 παιδιά, 10 κορίτσια και 10 αγόρια. Στα αγόρια έχτισε καράβια, μα για τα κορίτσια δεν βρισκόταν γαμπρί. Και όπως τότε, έτσι και σήμερα, δεν βρίσκεται άνθρωπος εύκολα που να θέλει να εγκατασταθεί στο νησί. Της μοίρας ήταν γραμμένο, ένα από τα εγγόνια του, ο Κολυμβών γερο Παπάς, να είναι αυτός που έπεισε τον ηγούμενο της μονής της Πάτμου να επιτρέψει το γάμο ανάμεσα σε ξαδέρφια. Αυτό βοήθησε στην αρχή και κράτησε τον κόσμο εδώ. Μα παρόλα αυτά, σήμερα σπάνια θα βρεθεί κάποιος που να θέλει να μετοικήσει στο νησί. Μα ούτε και η ιστορία έδωσε ένα όνομα στο νησί. Σε πολλούς χάρτες αναφέρεται σαν Γαϊδουρονήσι, αλλά οι κάτοικοί του το λένε σήμερα Αγαθονήσι. Αντίο όταν φεύγουμε και αντίο όταν γυρνάμε.
τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τα ξενιτεμένα παιδιά του νησιού που περάσαν τις διακοπές τους εδώ πάλι θα ξενιτευτούν. Εκεί που έχουν πια βρει δουλειά, μέλλον και έχουν ριζώσει. Ποτέ δεν του πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί κάποια στιγμή να του λείψει το νερό. Κι όμως τα νέα τον ανησυχούν. Υπάρχει νερό για 1-2 μέρες το πολύ ακόμα. Σκέφτεται τη φυγή, να φύγει μέχρι να έλθει η υδροφόρα. Που εξέπεμπε SOS, γιατί όταν ζητάει κανείς νερό, στην ουσία SOS εκπέμπει. Και δεν είχε λάβει γνώση μέχρι χθες 24 του μηνός. Και φτάσαμε πλέον στην Κατάντια, γιατί για Κατάντια πρόκειται, κύριε Σαρή, όταν ο νομάρχης περιμένει να ενημερωθεί από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, κύριε Ρούσο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μα ξαφνικά του έρθει σκέψη ότι η έλλειψη αλληλεγγύης και η αποφυγή κάθε ευθύνης είναι γνωρίσματα της λεγόμενης λογικής που πάντα καθόριζε τις πράξεις του στον κόσμο που άφησε. Θα έμενε λοιπόν. Ποια ήταν η αιτία που αργούσε η υδροφόρα, θα τη μάθαινε από τον κοινοτάρχη του νησιού, τον Σάβα. Πιο σύντομα δεν υπάρχει νερό στα γόνα. Ο Σάβας είναι γύρω στα 45. Πρώην εργολάβος και τώρα κοινοτάρχης. Η εξήγηση που μου έδωσε ο Σάββας για την αργοπορία της υδροφόρας είναι απλή. Ο εφοπλιστής, γνωρίζοντας ότι η αντλία του νησιού είναι παλιά και χρειάζεται χρόνο αρκετό για να διάσει τις δεξαμενές του πλοίου, με διάφορες αιτιολογίες αποφεύγει να στείλει το δεξαμενό πλοίο. Οι υπηρεσίες πάλι αδιαφορούν αν εδώ και 2 εβδομάδες έχει σταλεί μήνυμα από το νησί για το νερό. Και οι πολιτικοί περιμένουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το γεγονός. Φυσικά ανάλογα με την έκβασή του. Η Μαρούσο που επιμένει να φάμε καρπούζι είναι από την Πάτμα. Στα 20 της την πάντρεψε ο πατέρας της. Και εδώ έχει πάνω από 45 χρόνια μείνει. Δύσκολη ήταν η καιρή τότε. Ούτε δρόμο, ούτε τηλέφωνο, ούτε τηλεόραση για τις μέρες του χειμώνα έχει το νησί. 5 γιους γέννησε η Μαρούσο. Και όλοι τους ξενιτεμένοι και 4 από αυτούς παντρεμένοι. Και δρόμους, και τηλέφωνο, και τηλεόραση έχει τώρα το νησί και η Μαρούσο. Και 45 χρόνια σε ένα ξένο τόπο είναι χρόνος αρκετός να τον κάνεις δικό σου και να ξεχάσεις δάκρυα ανενικά και δύσκολες μέρες. Και όταν πάντρεψε τους γιους της η Μαρούσο, διάλεξε αυτή η ίδια τις νύφες της. Για σένα τι σημαίνει αγάπη? Αγαπώ το σπιτικό μου, έχω 40 χρόνια εδώ,
20 ήρθα, αγαπώ τον άντρα μου, τα παιδιά μου. Η χαρά μου να έρθει το καλοκαίρι τα παιδιά μου. Τώρα φύγανε, στεναχωρέθηκα. Αυτό είναι. Δεν είναι όπως πριν το νησί, τώρα έχει αλλάξει το νησί. Όπως το ξέρω που ήρθα, δεν ήταν έτσι. Τώρα έχει αλλάξει. Είναι άλλη ζωή. Αυτά είναι όλα. Άντε. Πέρε, περιμένα, πέρι. Ανοίξω το παράθυρο, πέρι τώρα. Τι να πεις, ρε Ματιέ. Το τυχερό μας εδώ ήτανε. Το πεπρωμένο του... Άντε, καλά είναι. Ο Σάββας επέμενε να μου δείξει το νέο απόκτημα του νησιού, το ελικοδρόμιο. Σύγχρονο, με όλα τα αυτόματα συστήματα εξοπλισμένο, ελπίζω να γίνει το ελικοδρόμιο μια λύση για την άμεση μεταφορά των αρρώστων το χειμώνα. Γιατί από ό,τι έμαθα, όταν πιάνουν οι θύελες, κάθε ανάγκη μεταφοράς αρρώστου γίνεται φιάλτης για τους συγγενείς και τους κατοίκους. Ναι, η Τουρκία, όπως βλέπουμε, είναι ανατολικά. Πιάνει αυτή, όπως βλέπουμε μπροστά μας, η περιοχή από εκεί, πάνω-πάνω, και πάει και ενταμώνει ο κάβος της Τουρκίας με τη Σάμο. Ενώνονται εκεί. Απέχει κάπου 2 μίλια η Σάμο από την Τουρκία. Είναι αυτή η περιοχή εδώ πέρα, όλη που φαίνεται μπροστά μας, είναι όλη η Τουρκία. Από εδώ, από το νησιού την πιο ψηλή κορυφή, ελέγχεται ο διάβλος ανάμεσα στην Τουρκία και στο νησί. Εκτός από το τουρκικό περιπολικό που τρομοκρατεί τους ψαράδες, ερευνούν οι εθνοφρουροί και για πιθανούς φυγάδες. Οι Τούρκοι ανθρωπολαθρέμποροι στηβάζουν τους φυγάδες σε σάπιες βάρκες. Τους δρυμουλκούν μερικά μίλια στο πέλαγος και μετά τους αφήνουν στην τύχη τους, έρμεο των στοιχείων της φύσης. Σήμερα έμαθα ότι ήλθε ο γιατρός, ένα νέο παιδί που για ένα χρόνο διάλεξε να κάνει το αγροτικό του εδώ, σε αυτό το βράχο. Ένας ταξιδιώτης της εποχής μας που δεν βιάζεται και βλέπει το επάγγελμά του σαν λειτουργήμα και όχι σαν φακελάκι. Όταν μπήκα μέσα στον υγειονομικό σταθμό, η Κωνσταντίνα, η κοπέλα του γιατρού, φρεσκάριζε με μπογιά τα έπιπλα του ιατρείου. Η Κωνσταντίνα ζει και εργάζεται στον Πειραιά. Σε μερικές μέρες θα πρέπει όμως να πει αντίο στο γιατρό, στην αγάπη και στην έλλειψη του νερού, που άρχισε να γίνεται ήδη αισθητή και στο ιατρείο. Αναρωτιότανε, τι είναι αυτό στα αλήθεια που οθεί το νέο γιατρό να γυρίσει την πλάτη του στις πλούσιες απολαβές και στην άνετη ζωή που ένα τουριστικό μεγαλόνισο προσφέρει, και διάλεξε ακριβώς αυτό το βράχο για να ξεκινήσει την επιστημονική του σταδιοδρομία. Ήξερα από πριν ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, 100 κάτοικοι, αλλά αυτό που με συναρπάζει στο νησί, και το συγκεκριμένο, αλλά και οποιοδήποτε άλλο μικρό νησί, είναι η θάλασσα γύρω-γύρω. Η δουλειά μου είναι τέτοια που δεν μπορώ να φύγω και πρέπει ένα χρόνο τουλάχιστον να παραμείνω εδώ. Και αυτό το πράγμα, το ότι εγώ σηκώθηκα και έφυγα από τον Πειραιά και ήρθα σε ένα μέρος και από αυτό το μέρος δεν μπορώ να φύγω, αυτό είναι το πράγμα που με συναρπάζει και ήρθα να ζήσω εδώ. Και το βλέπω αυτό από το Πανεπιστήμιο επάνω, ότι η νοοτροπία είναι να πάμε σε ένα μέρος το οποίο είναι συνήθως τουριστικό και υπάρχει άμεση πρόσβαση πίσω στον Πειραιά, στην Αθήνα που μένει καθένας. Και εγώ φεύγοντας από τον Πειραιά αφήνω πράγματα πίσω μου που έχω μάθει, είμαι παιδί της πόλης και έχω μάθει σε ρυθμούς τελείως διαφορετικούς από αυτούς εδώ. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να παίρνουμε αποφάσεις σημαδιακές για τη ζωή μας. Όλοι αυτοί οι 100 άνθρωποι
αντιπροσωπεύουν μια κοινωνία που ουσιαστικά εγώ ήρθα ξένος και θα φύγω ξένος. Δεν πρόκειται εγώ ποτέ να γίνω δικός τους, ούτε αυτοί να γίνουν δικοί μου. Αλλά και μόνο αυτή η επαφή μας είναι εκπληκτική και κορυφαία. Και περιμένω και τις καταστάσεις εκείνες τις πολύ άσχημες, όταν θα συγκρουστούμε μεταξύ μας για διάφορα προβλήματα που βλέπω ότι υπάρχουν και εγώ σαν επαγγελματίας θέλω να τα αλλάξω. Αλλά και αυτές τις συγκρούσεις τις περιμένω με χαρά για να δω πώς θα τα φέρω σε πέρας και πώς θα είναι αυτή απέναντί μου. Σύντομα πέφτει νύχτα και εγώ αισθάνομαι από αγάπη να γεμίζω. Κι είναι το θείο αίσθημα που τόσο πιο πολύ δυναμώνει όσο περισσότερο το προσφέρει κανείς. Ποιες σκέψεις είναι δικές μου και ποιες δικές σου. Ό,τι σου γράφω τα έχω ακούσει από σένα. Μα ό,τι σου λέω θες να τα ακούς από την αρχή ξανά και ξανά. Λέξεις αγάπης, προσφοράς και ανθρωπιάς. Λέξεις που ζεσταίνουν την καρδιά και τη φαντασία. Να ακούς για χώρους και ανθρώπους θες που κάποτε στον δρόμο σου τους βρήκες, μα τους προσπέρασες. Και εδώ λοιπόν, στο φως του φεγγαριού, προσπαθώ να σου μιλήσω για το σεισμό που γίνεται μέσα μου. Βγήκαμε από το λιμάνι με τον άνεμο στην πρίμη μας. Με ένα ταλαιπωρημένο καΐκι και ένα αγουροξυπνημένο ψαρά το Λευτέρι που απογοητευμένος παραπονιόταν για την ερωμένη του. «Τη μισό μου», είπε. «Μου τα παίρνει όλα και μου δίνει ψίχολα πίσω». Μίλαγε πικραμένος για τη θάλασσα, την αντροχωρίστρα που όλοι φοβούνται μα και λατρεύουν. Την ερωμένη του ναυτικού και του ψαρά που ζητάει πίστη και αφοσίωση. Μα τόσο τσιγκουνεύεται στα δώρα της. Εγώ είμαι από το νησί, είμαι παντρεμένος στην Κάλυμνο. Από την Κάλυμνο έχω φύγει γιατί δεν υπάρχει ψάρι εκεί κοντά. Αν δεν είμαι στο νησί πρέπει να πάω κάπου αλλού εκτός από το νησί. Κάσο, Κάρπαθο, ξέρω εγώ, Αστυπάλια που υπάρχει λίγο ψάρι. Είτε εκεί κοντά δεν υπάρχει τίποτα. Είπαμε ότι όλοι οι ψαράδες είμαστε μακριά από τα σπίτια μας και μόνο καλοκαίρι. Και μετά από εκείνες τις στιγμές στο καΐκι του Λευτέρη, στιγμές που μία-μία τις εμέτρησα, κατάλαβα πόσο δίκαια ήταν τα παράπονα του ψαρά. Γιατί ετούτη θάλασσα, αυτή η άπιστη ερωμένη δεν έχει τίποτα πια να δώσει. Χρόνια τώρα τη ληστεύουν και την καταστρέφουν οι ανεμότρατες, τα γρυγροί, οι δυναμίτες, τα λίμματα και τα μολυσμένα χημικά απόβλητα και όλες οι κυβερνήσεις που για χάρη της ψηφοθυρίας δεν πήρανε ποτέ μέτρα αποτελεσματικά ενάντια σε τούτες τις πληγές. Κι έτσι, αυτή η θάλασσα που έθρεψε θρύλους και γενιές, τώρα αργοπεθαίνει. Κι όμως, η ψαριά θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, λέει ο Λευτέρης, αν πήγαινε να ρίξει τα δίκτυα του στην ανατολική μεριά του νησιού. Αλλά εκεί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της τοπικής καταδίωξης, που παράνομα μπαίνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και τρομοκρατεί τους ψαράδες.
Έχουμε φοβηθεί και γι' αυτό δεν πάμε από την από εκεί μεριά. Τι σου λέω, εντάξει, έκανες παραβίαση, ήσουν μέσα δικά τους νερά, να σε πάρουν 100.000 φορές. Αλλά να είσαι μέσα στα δικά μας νερά, να είμαστε 2 μίλια από τη στεριά μας και να σου κάνουν επίθεση, αυτό είναι απαράδεκτο. Κι όπως μπαίνα στο λιμάνι, είδα ραγμένη την προστασία του Λευτέρη, την τορπιλάκα του που περιπολεί στα ελληνικά νησιά. Στα μάτια του ψαρά διέκρινε τη χαρά για τη συνάντηση. Μα ο ίδιος θα προτιμούσε να ήταν αραγμένη εκεί η υδροφόρα. Οι ώρες που δουλεύουμε εμείς οι ψαράδες είναι αλογαριαστές. Είπαμε ότι φύγαμε 7 η ώρα το πρωί. Γυρίσαμε στις 9.30. Μέχρι τις 8.30 το βράδυ που θα πάμε να ρίξουμε τα δίχτυα, είμαστε στο πόδι συνέχεια. Τα αποτελέσματα μηδέν. Ήσουν αμέσα, είδες την ψαριά, είδες την αγωνία, είδες τα κύματα. Αλλά δεν μπορώ να χορέψω τώρα. Στα νιάτα μου έπινα, εχόρευα, ετραγουδούσα. Τώρα όμως δεν μπορώ. Έχω τώρα τα παιχνίδια, αλλά δεν μπορούσα να σηκωθώ να χορέψω. Πόσο χρονών είσαι? 91 χρονών. Παιδιά έχω κάνει και είναι όλα εν τη ζωή με τα παιδάκια τους και τα βλέπω και χαίρομαι. Άλλα είναι στην Αθήνα, άλλα στην Πάτμο και είναι μονάχα ένας εδώ, ο πρόεδρος, ο Σάββας. Αυτόν έχω μονάχα εδώ πέρα. Έχω 33 γόνια και 11 δισάγωνα. Αλλά που δεν μπορώ να χορέψω. Δεν μπορώ να χορέψω. Ακούω τα παιχνίδια και σαλαώνω, αλλά δεν. Καμιά φορά είμαι κοιτά και τα ακούω και παίζουνε. Αλλά πρέπει να έχω και κάτι από εδώ να βαστώ και τη μαγκούρα και να κάνω συντάξει για να με βλέπουν να γελάνε. Έλα, για χορέψε λιγάκι να σε κρατάω εγώ. Αλλά να δούμε. Αυτά που έχω να δω και αυτά που είδα. Θα τα θεωρούμε πάνω. Αύριο εγώ πάνω καμιά ταβέρνα και κολλήσω κοντά. Γιατί απάντα θα με σιδάς. Μπορεί να είμαι νέος απάνω, ε. Νέος θα είμαι. Νέος θα είμαι. Λοιπόν, εκεί θα το ρίξω πάλι. Αύριο εγώ και τίποτε σαν και εγώ, να πίνω σαν και εμένα. Ω, θα βρεις, θα βρεις. Έφυγε από εδώ και πήγε εδώ. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Καλά εσύ. Εδώ και μέρες ζω σε ένα νησί μαζί με μια χούφτα ανθρώπους. Το νερό τελειώνει, η υδροφόρα αργεί να έλθει. Ο κόσμος φεύγει. Αυτοί που μένουνε νιώθουν τον κίνδυνο να πλησιάζει. Ο κόσμος τους χάνεται στη μαύρη τρύπα που την ονομάζουμε εξέλιξη. Αλλά αυτοί αντιδρούνε. Αντιδρούνε στη μοναξιά με την καθημερινή επαφή. Όχι,
Ο τρόπος τους να αντιδρούνε δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε καν αποτελεσματικός. Αλλά αφήνει μερικές ελπίδες. Γιατί και ο δικός μου κόσμος χάνεται, πνιγμένος στην κατανάλωση και στην πνευματική μιζέρια. Εμείς όμως θα φύγουμε χωρίς βιολί και καλοσύνη, χωρίς καν ελπίδες για μια ουράνια ταβέρνα. Και αντί καλημέρα στον συνάνθρωπο, θα λέμε καλημέρα στο κομπιούτερ. Τούτη τη νύχτα είναι όλο το σύμπαν μέσα μου. Ο θάνατος τόσο μακριά και το φεγγάρι δίπλα μου. Καλησπέρα φεγγάρι. Εδώ είμαι, στην ταβέρνα του Γιάννη. Επιτέλους ήλθε η υδροφόρα. Ο εφοπλιστής και οι τοπικοί βουλευτές αποφάσισαν να σώσουν το νησί από τη δίψα. Φθινοπόριασε. Εχθές φύγαν οι περισσότεροι και αύριο φεύγουν οι υπόλοιποι. Στο μεγάλο χωριό με περιμένει μαρουδιό. Στη δροσιά της σκιάς κάθεται ο σύζυγος. Έξω από το καφενείο της υπάρχει ένα μικρό βάθρο χωρίς το όνομα ήρωα, αγίου ή πολιτικού. Στην είσοδο υπάρχει μια επιγραφή. Καφενείο τα 13 αδέλφια. Και στο διπλανό δωμάτιο, πίσω από την κουζίνα κάθεται η Μαρουδιό. Γεννήθηκε στη Σάμο. 18 χρονών παντρεύτηκε και 47 χρόνια ζει εδώ. Γέννησε 18 παιδιά. Της έμειναν τα 13. Εδώ ζουν τα 4. Τα άλλα μένουν μακριά της. Πες μου, πώς μεγάλωσε τα παιδιά σου, Μαρουδιό? Το πώς τα μεγάλωσα, εγώ το ξέρω. Είχα έναν εργαλείο και έφαινα όλα μου τα χρόνια. Γι' αυτό που έχουμε τώρα το μαγαζάκι, είναι 13 χρόνια που το φτιάξαμε. Ενώ σου πριν, μα λέμε ότι τώρα έχω εδώ πέρα, γιατί δεν είμαι από εδώ βέβαια, είμαι από τη Σάμο, και έχω εδώ πέρα 46-47 χρόνια, τα υπόλοιπα χρόνια έφυγα στον εργαλείο, ξένα, να τα μεγαλώσω. Κάμε ένα καφεδάκι. Ο άντρας σου τι έκανε, τι δουλειά έκανε? Τι να σας πω, τότε τίποτες. Δεν ήταν και τόσο συνηθισμένοι να δουλεύουν εδώ πέρα. Εγώ δούλευα στον εργαλείο και ζούσαμε τα παιδιά μας. Εάν ποτέ σου δινόταν ευκαιρία να φύγεις από το νησί, γενικά να άρχισες κάτι καινούριο, θα το έκανες όταν ήσουν πιο νέα? Όχι. Λυπόμουν τα παιδιά μου. Πολλές φορές αποφάσισα και πήγα στη μητέρα μου και το μετάνιωνε και γύριζα πίσω πάλι. Δεν το έκανα. Τα λυπόμουν τα παιδιά μου. Έπαιρνα δυο μαζί, άφηνα 5-6 πίσω και αναγκάζομαι να πια και γύριζα πίσω. Δεν το έκανα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, έζησες όλη τη ζωή για τα παιδιά σου? Για τα παιδιά μου, βέβαια. Εντάξει. Για τα παιδιά μου. Στο φαγητό τους τα παιδιά, δεν τους βάζαμε χώρια στα πιάτα. Τα βάζαμε, πας σε ένα μικρό τραπεζάκι, βάζαμε μια καραβάνα, τα διάζαμε όλο το φαγητό μέσα. Πιάνε τα παιδιά η κουτάλια, η πυρόνι, ξέρω εγώ, και όποιος προλάβαινε όσο μπορούσε έτρωγε. Το σπίτι ένα, το δωμάτιο. Τους έστρωνα στη γη. Και πέφτανε από τη μία άκρη στην άλλη. Ούτε κρεβάτια είχαμε, ούτε τίποτε. Τα στρωματά μας, με τα άχυρα τα είχαμε φτιάξει όλοι εδώ πέρα όμως. Όλοι ήταν γενικά, τώρα είχαν εξέλιξει ο κόσμος. Δηλαδή πρώτα ήταν πολύ, τα πράγματα πολύ δύσκολα. Ποτήρια δεν είχαμε. Τα κουτάκια του γαλά του παδιάζανε, τους τα είχαμε κατσαρουλάκια του το παιδιό, τους κάναμε το ζεστό τους και το πίναμε. Γιατί έκανε τόσο παιδιά? Κοίταξε, ο δάσκαλος έχει 9 παιδιά. Ήρταγώ στην εποχή που παντρεύτηκε ο δάσκαλος. Ο παπάς δεν ξέρω τι είναι, 11 ή δεν ξέρω πώς έγινε. Εμείς εδώ πέρα πηγαίναμε όσα μας δώσει ο Θεός. Να μην κουλεστούμε όσα μας δώσει ο Θεός. Στήριξε τα μάτια του στα κουρασμένα χέρια της που είχαν πιάσει ξανά τη δουλειά του στην κουζίνα. Χέρια που 47 χρόνια τώρα μόνο δίνουν. Μα δεν ζήτησαν τίποτα ποτέ τους. Πριν τη συνάντηση, αναρωτιότανε σε ποιον ήταν το μικρό βάθρο αφιερωμένο. Τώρα γνωρίζει, θα πρέπει να είναι αφιερωμένο στην ίδια τη ζωή, την άγνωστη γυναίκα, τη θυγατέρα
τη μάνα, τη γιαγιά. Το ημερολόγιο μου γέμισε. Οι εμπειρίες που ζω, του ταξιδιού τα δώρα είναι. Στα ίδια μάτια βλέπει κανείς το γέλιο και το δάκρυ. Η μέρα είναι σύντομα στο τέλος της. Του χωρισμού τα λόγια ψιθύρισαν στα αυτιά μου. Θα πάω να πω αντίο στο γέρο δάσκαλο, τον αυτοδίδακτο της γνώσης αγωνιστή, που από όλους πιο καλά ήξερε ότι στα σκλαβωμένα χρόνια το πιο σπουδαίο όπλο ήταν η γνώση. Υπηρέτησα ως δημοδιδάσκαλο στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Αγαθονησίου από το 1932 έως το 1937 και από το 1944 έως το 1971. Εν όλο 37 χρόνια και 2-3 μήνες. Το 1950 είχαμε 47 μαθητές στο σχολείο. Το μονοθέσιο, το σχολείο ήταν η μονοθέσιο. Επίσης δεν είχαμε σχολείο για να κάνουμε μάθημα. Πολλές φορές κάναμε κάτω από τα δέντρα το καλοκαίρι, μέσα σε παλιά κτίσματα το χειμώνα, χωρίς στρανία, χωρίς τίποτε. Το 1940 χτίσαμε το μικρό σχολείο με τη βοήθεια των πτωχών κατοίκων εδώ. Και το 1954 μας δώσανε χρήματα στη σχολική εφορία και εγώ ο ίδιος πάλι έκτισα το σχολείο αυτό το σημερινό που υπάρχει. Σήμερα είναι μόνο 3 μαθητές στο σχολείο. Σχεδόν όλα τα παιδιά ήταν συγγενικά, ήταν και τα δικά μου παιδιά στο σχολείο. Και όχι, εργαζόμουν με φιλότιμο να πούμε και πολλά παιδιά προόδεψαν από το νησί μας εδώ. Πέντε αιώνες σκλαβιάς ακολούθησαν μετά το πέσιμο της πόλης. Τα Δωδεκάνησα έμειναν κάτω από την τουρκική κατοχή μέχρι το 1912, όταν η Ιταλία ήρθε σε σύγκρουση με την Τουρκία για την κατοχή της Κυρενάϊκής και κατέλαβε τα Δωδεκάνησα. Το 1932 το μοναστήρι της Πάτμου διορίζει τον δάσκαλο να μάθει τα παιδιά του νησιού τη γλώσσα τους. Πέντε χρόνια αργότερα, η φασιστική Ιταλία απαγορεύει την ελληνική γλώσσα και απολύει το δάσκαλο. Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, συνεχίστηκε η κατοχή από τους Γερμανούς και μόνο 3 ολόκληρα χρόνια από το τέλος του πολέμου ξαναγύρισαν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Σε αυτό το βράχο, την Ιατούσα, περίεργος και πεινασμένος για νέες εμπειρίες, σαν ανήσυχη ψυχή, περιπλανήθηκε. Τις μέρες του τις πέρναγε ανθρώπους συναντώντας, ιστορίες ακούγοντας, πίνοντας κρασί μαζί τους. Τα βράδια λογάριζε τη σοδειά της μέρας, συμπλήρωνε το ημερολόγιο του και άφηνε το φως της σελήνης του θαμπώνει τις αισθήσεις. Το καθήκον του ήταν η αναζήτηση, το ψάξιμο, η ταύτισή του με το περιβάλλον και τον κόσμο του. Κάθε αντίο είναι αρχή ενός νέου ταξιδιού και κάθε συνάντηση στο δρόμο απόδειξη ότι δεν είναι μόνος.